Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε πως καταθέτει πρόταση νόμου για όπλο κατοχή στο σπίτι με αφορμή τη φρικιαστική δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Όπως τόνισε, είναι υπέρ της θανατικής ποινής σε ιδεχθεί εγκλήματα, ενώ δήλωσε πως όταν μιλάμε για ισόβια θα πρέπει να εννοούμε ισόβια. Επιπλέον, επί του θέματος, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε πως αυτός που σκότωσε την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά είναι ένα κάθαρμα που δεν έχει δικαίωμα στη ζωή. Όσον αφορά την οπλοκατοχή, υποστήριξε πως ο πολίτης γίνεται και ο πλήτης, αναφερόμενος και στην τουρκική προκλητικότητα, ενώ τόνισε πως δεν είναι δυνατό να κινδυνεύει ο πατέρας μου στο σπίτι του. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως αν είχε όπλο ο πολίτης δεν θα τολμούσε να μπει μέσα ο κακοποιός, ενώ αναφέρθηκε και στην παράνομη μετανάστευση, τονίζοντας πως αν τους κόψουμε τα επιδόματα, αυτοί θα σφάξουν και θα βιάσουν. Ενώ μετά από σχετική ερώτηση είπε δεν πρέπει να τους δίνουμε επιδόματα για να μην έρχονται στα νησιά μας.